για την τοξικότητα που κατακλείζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ, ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το σωστό από το λάθος, δεν είναι η θρησκεία που σου λείπει, αλλά η νοημοσύνη. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Διάβαζα το πρωί ότι έχει ξεπεράσει τον πληθυσμό της Ελλάδας κατά δύο φορές, για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος, να αντιληφθούμε λίγο το μέγεθος της καταστροφής. Και πραγματικά είναι λυπηρή όλη αυτή η τοξικότητα που είδαμε για άλλη μία φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό με ανάγκασε να κάνω χθες και την ανάρτηση, γιατί καλώς ή κακώς εμείς οι ειδικοί της ψυχικής υγείας βλέπουμε και κάποια πράγματα παραπάνω από τα προφανή, δεν μένουμε στην επικεφαλίδα και είναι πολύ λάθος αυτή τη στιγμή σε τόσο μεγάλες καταστροφές, σε συνθήκες που πραγματικά πρέπει να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, χρειάζεται να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και το έχω πει πάρα πολλές φορές και από τη φιλόξενη εκπομπή σας, το πόσο πολύ πιστεύω στην αλληλεγγύη και πόσο σημαντική είναι, γιατί στο τέλος της ημέρας πραγματικά αυτό που έχουμε είναι ο ένας τον άλλον, να μην μπορούμε να συσπηρωθούμε, να προσφέρουμε βοήθεια ή τουλάχιστον αν δεν είμαστε σε θέση να προσφέρουμε βοήθεια έστω και με την ενσυναίσθηση που μπορεί να έχει καλλιεργηθεί στον καθένα, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να βγάζουμε τοξικότητα, κακία και αρνητισμό σε τέτοιες στιγμές που πραγματικά αποτύχει. Δεν βρισκόμαστε εμείς στη θέση αυτών των ανθρώπων. Διότι μιλάμε και χωρίς υπερβολή για την τραγωδία του αιώνα, έτσι, Στέλλα Αργυρίου. Πραγματικά, πραγματικά μιλάμε για την τραγωδία του αιώνα, μιλάμε για αδιανόητη αυτή τη στιγμή η καταστροφή. Γι' αυτό και ήθελα να μιλήσω έτσι με αριθμούς για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής και δεν χρειάζεται πραγματικά, Γιάννη μου, να είσαι άνθρωπος για να καταλάβεις όλο αυτό όταν βλέπεις τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, το τι έχει συμβεί, μικρά παιδιά να χάνονται, ο σεισμός τους έπιασε όλους αυτούς τους ανθρώπους στον ύπνο. Χαίρομαι που είμαι Ελληνίδα, είναι από τις ημέρες που νιώθω μεγάλη εθνική υπερηφάνεια που είμαι Ελληνίδα, γιατί όσα χρόνια λέγανε ότι θα μας πιάσουν στον ύπνο, τους πιάσαμε εμείς πραγματικά στον ύπνο με την καλή έννοια και τους βοηθήσαμε. Και οι εικόνες που βγαίνουν από την Ελλάδα είναι εικόνες που μας τιμούν, γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε λαός που πάντα βοηθάμε, είμαστε λαός με παιδεία, είμαστε λαός που πάντα έχουμε πολύ μπροστά την αλληλεγγύη και πραγματικά θέλω έτσι να δανειστώ τα λόγια του Καζαντζάκη ότι όταν ο άνθρωπος όταν νιώθει πόνο είναι ζωντανός, όταν όμως νιώθει τον πόνο του άλλου είναι άνθρωπος και αυτό είναι αυτό που πρέπει να κρατάμε από όλες αυτές τις ανθρώπινες τραγωδίες. Να συνεχίσουμε να είμαστε άνθρωποι ανεξάρτητα από θρησκείες, φυλές. Σε τέτοιες συνθήκες πραγματικά αυτός που υποφέρει είναι ο απλός λαός. Ναι. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την πολιτική των μεγάλων. Έχει να κάνει με τον απλό συνάνθρωπό μας. Και επαναλαμβάνω που αποτύχει, καθαρά αποτύχει, δεν βρισκόμαστε εμείς στη δική του θέση. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι δεν χρειάζεται να έχεις υψηλή ενσυναίσθηση και υψηλό επίπεδο νοημοσύνης, αυτό που έλεγα και χθες, προκειμένου να αντιληφθείς τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Καλώς για μένα προσφέραμε βοήθεια. Μακάρι να μπορούσαμε κάθε φορά να προσφέρουμε βοήθεια σε όποιον το έχει ανάγκη. Αυτό και ηθικά μας ανυψώνει και σαν έθνος επαναλαμβάνω ότι είμαστε πάντα υπέρμαχοι της αλληλεγγύης. Όταν χρειαζόταν ένας λαός μας γειτονικός βοήθεια, πάντα ήμασταν εκεί, παρόντες.